Είμαστε σε μια περίοδο που έχουμε έξαρση του κορονοϊού και δημιουργείται πάρα πολύ μεγάλη αγωνία για το τι μεριανέστε. Υπήρξε και μια σύσκεψη, κύριε Βενετίδη, στην οποία συμμετείχατε. Ακριβώς. Να σας πω τι συνέβη. Ακριβώς, από το ένα θέμα πήγαμε ξαφνικά στο άλλο. Έτυχε να είμαι εγώ αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας. Έτυχε να είμαι από την περιοχή που συνέβησαν αυτά. Εμείς πραγματικά στην περιφέρεια, εγώ συγκάλεσα δύο συσκέψεις πριν 20 μέρες περίπου με το θέμα αυτό, πριν ακόμα εμφανιστεί το θέμα στην Ιταλία, όσο υπήρχε στην Κίνα και κάποια κρούσματα που είχαμε στο Ιράν. Και από εκεί και πέρα έθεσα τις υπηρεσίες μας υπό τον τύπο των Ήλων να δούμε τι όσον αφορά, γιατί δεν ήταν δικό μας θέμα, είναι θέμα του ΕΟΠΗ, παίρνουμε εντολές δηλαδή εμείς από τον ΕΟΠΗ και από το Υπουργείο Υγείας, αλλά ήθελα να μάθω το τι υλικά έχουν οι υπηρεσίες μας, δηλαδή μάσκες, φόρμες, αν χρειαστεί ελέγχους που θα κάνουμε. Ξέρετε πολύ καλά ότι η περιφερειά μας είναι μια πύλη εισόδων από πολλές πλευρές και είχαμε προετοιμαστεί. Πραγματικά τελευταία κάναμε και μια σύσκεψη γενική υπό τη σκέπη του Περιφερειάρχη. Ήταν μαζί και η φαρμακοποίη, οι γιατροί, όλος ο ιατρικός σύλλογος, ο αντιπρόεδρος του νοσοκομείου αναφοράς της Αλεξανδρούπολης, να δούμε τι γίνεται, τι θα πούμε στον κόσμο, πώς βρίσκεται η κατάσταση. Και δεν σας κρύβω ότι στις τελευταίες δύο μέρες έχουμε φοδιάσει με μάσκες τα συνοριακά φυλάκια, τα παιδιά τα οποία φυλάνε τους συνοριοφύλακες, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε μια ιστροή τέτοιων ανθρώπων και στο φόβο ότι θα περάσουν κάποιοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Ήδη εμείς στα περιφέρεια αποφασίσαμε μέχρι τις 20 Μαρτίου όσον αφορά τις δικές μας εκδηλώσεις, όπου θα συνοστίζουν τον κόσμο, τις αναβάλαμε, τις σταματήσαμε, δηλαδή δεν θα τις κάνουμε. Από εκεί και πέρα περιμένουμε εντολές και από το Υπουργείο Υγείας και ό,τι μας πει για να κάνουμε θα το κάνουμε. Είναι ένα θέμα το οποίο και αυτό μας προβληματίζει. Δεν σας κρύβω ότι στην περιοχή μας λίγο ατόνισε λόγω των γεγονότων αυτών που συνέβησαν, αλλά δεν πάβει να υπάρχει. Τα προστατευτικά μέτρα πρέπει να τηρούνται, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Υπάρχει αυτό το θέμα με τον Εύρο, όμως δεν πρέπει κανένας να μην σκέφτεται ότι υπάρχει και αυτή η ασθένεια η οποία έχει χτυπήσει όλη την ανθρωπότητα ουσιαστικά. Όχι, ακριβώς αυτό είπαμε. Ήδη έχουν βγει ενημερωτικά φυλάδια, ενημερωτικά σποτ. Ο κόσμος νομίζω ότι ξέρει τι πρέπει να κάνει, ήδη προσέχει. Δεν πηγαίνει, όπως καταλαβαίνετε, το Υπουργείο, η κυβέρνηση σταμάτησε πολύ μεγάλες εκδηλώσεις και μια ήταν από αυτή το καρναβάλι της Ξάνθης, όπου ήταν ένα μεγάλο ζήτημα. Χωρίς να υπάρχει ούτε πανικός, δεν εφησυχάζουμε. Ό,τι μας πει το Υπουργείο Υγείας πάνω σε αυτό το θέμα και ό,τι χρειαστεί από την πλευρά μας, εγώ θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι εμείς σαν περιφέρεια και από την πλευρά μας, γιατί είχαμε προνοήσει να είμαστε έτοιμοι. Από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας με υπό τις οδηγίες του Υπουργείου πάντα.